προσωπικά. Λειτουργήσα πρόχειρα, εν πάση περιπτώσει, με απίστευτες μεθόδους και κατακριτές και με πολιτική αποκρουστική, ακριβώς σας το λέω, όπως υποσχέθηκε από τον επικεφαλής της εξωματικής αντιπολίτευσης. Που φιλοδοξεί να γίνει και δήμαρχος αυτής της πόλης. Έλεος. Δηλαδή, όταν αναφέρεται ντροπή, ντροπή σε αυτή την πόλη γιατί έχει πρόεδρο τον κύριο Φλόρο. Αν αυτό είναι πολιτική αντιπαράθεση, συνάδελφοι, μάλλον σε λάθος τόπο βρίσκομαι. Αν αυτό είναι πολιτική αντιπαράθεση. Είναι μια ψυχρά προσωπική επίθεση χωρίς κανένα πολιτικό επιχείρημα. Γιατί ως πρόεδρος προσπάθησα και έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Συγκάλεσα δημοτικό συμβούλιο για να αποφασίσει για ένα θέμα που έκαιγε την κοινωνία εκείνες τις μέρες. Γιατί την προηγούμενη μέρα, συνάδελφοι, 5 φορές δέχτηκα ενοχλήσεις η αστυνομία να πάει να γράψει τους επιχειρηματίες που έχουν τα τραπέζια. Όχι μόνο στην πλατεία, γιατί υπάρχει εδώ πέρα ένα θέμα και θα το αναλύσω. Να τους γράψει και να ζητάει από την υπηρεσία τη δικιά μας να φέρει στο τραπέζι. Αν νομίζετε ότι αν δεν γινόταν έκτακτο συμβούλιο θα ήταν πολύ καλό αυτό για την αποκριά και μία αναστάτωση, διαφωνώ και ως πρόεδρος είχα αυτή τη δυνατότητα. Είπαμε ότι είναι επίγον το θέμα και το έφερα όπως το έφερα και ας κρυθώ. Ας κρυθώ από το Δημοτικό Συμβούλιο πρώτα και ας κρυθώ και από τους πολίτες. Λοιπόν, για το θέμα βέβαια απίστευτες μεθόδους, λέει, και κατακριτές πολιτικά, και αυτό που ανάφερε και ο κύριος Κεχαριάς τώρα, ότι εκμεύσε την ψήφια του ΣΕΡ. Όχι, τότε πήρα για να έχει απαρτή του Δημοτικού Συμβούλου. Συνάδελφοι, το λέω και το τονίζω, το κάνω κάθε φορά όταν εδώ ξεκινάμε και δεν έχουν έρθει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι για να έχουμε απαρτία. Παίρνω τηλέφωνα ποιοι είναι είτε από την παράταξη μας είτε από οπουδήποτε αλλού για να έρθουν οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι για να έχουμε παρτία. Για να λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν είναι κατακριτέο η προσπάθειά μου να λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω οι συνάδελφοι σε λάθος τόπο βρισκόμαστε. Επίσης, μου λέχθηκε ότι για να εκμεύσω πίεσα συμβούλους για να εκμεύσω ψήφους, δηλαδή να τους πιέσω να ψηφίσουν υπέρ μιας ή υπέρ μιας άλλης πρότασης. Συνάδελφοι, είμαστε παρόντες όλοι εδώ, έτσι. Αν υπάρχει ένας που εγώ του είπα τι να ψηφίσει εκτός αυτού που δεν είχαν έρθει, εκτός από αυτούς που έπαιρναν τηλέφωνο, εκτός από τότε να συμμετέχουν, να σηκωθεί τώρα και να το πει και εγώ θα κρυφθώ αυτή τη στιγμή. Αν υπάρχει ένας που εγώ του είπα τι να ψηφίσει, του επέδειξε τι να ψηφίσει. Ένας. Το μόνο που ζητούσα ήταν να συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να έχουμε παρτία για να προστατεύσω το Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρετε τα σχόλια που πια ήταν από τη μη απόφαση ή μη μάλλον απαρτία του Δημοτικού Συμβουλίου και θεωρούσα ότι η απαρτία έστω και αν δεν έπαιρνε η απόφαση.